υπήρχε έτοιμο σχέδιο από τη Γενική Γραμματεία Τύπου για την υποστήριξη του έντυπου τύπου του κεντρικού και περιφερειακού, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί στις σημερινές συνθήκες, και εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης αυτού του σχεδίου για να υπάρχει πραγματικά μια υποστήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και όλων όσων σε αυτή τη φάση μπορούν και πρέπει να λειτουργούν για την ενημέρωση του κόσμου. Αυτό το σχέδιο μπήκε στην άκρη. Αντί αυτού του σχεδίου, σήμερα, δια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, γνωρίζουμε ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα σε μία εταιρεία. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Θα είχε μία σημασία να δούμε μέσω ποιας διαδικασίας δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα σε αυτή την εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση στη διαφάνεια, στη διάβγεια δηλαδή, όπως θα ήταν εάν είχε γίνει αυτό το σχέδιο, αυτό το project μέσω της Γενικής Γραμματείας Τύπου, να αναγράφονται το ποια είναι τα μέσα, ποια είναι τα κονδύλια και ποια είναι και τα κριτήρια με τα οποία δίνονται αυτά τα ποσά. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ μιας διακομματικής συνένεσης, εάν θα ήταν δυνατόν, σε μια στήριξη ολόπλευρη με αυτά ή και με μεγαλύτερα ποσοστά στο σύνολο των μέσων ενημέρωσης, με βάση συγκεκριμένες αρχές οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στην πράξη η οποία είχε από Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, του 19 εκπονηθεί από την τότε Γενική Γραμματεία και από το τότε Υπουργείο. Βεβαίως θα μπορούσε και για το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, των ασφαλιστικών ή φορολογικών ενημερωτήτων, τα οποία ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα, διότι προφανώς αποκλείεται να βγει το προαπαιτούμενο της ενασχόλησης των εργαζομένων και των συμβάσεων κτλ. Αυτά είναι απολύτως απαραίτητα να μείνουν. Αλλά στα άλλα θέματα θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση, καθώς περνάμε αυτή την ιδιαίτερη φάση και θα μπορούσε να υπάρξει μια διευκόλυνση. Αντί αυτού, επιμείνατε και σήμερα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πως ήταν σωστή η ενέργεια που κάνατε και δώσατε κάποιες διευκρινήσεις, οι οποίες δεν προκύπτουν όμως από την ποινή. Εγώ χαιρετίζω που τις δώσατε εδώ σε σχέση με την αναστολή επί της ουσίας για το 2020 της δόσης την οποία θα δώσουν τα κανάλια για την άδεια την οποία πήραν. Για δε τα περιφερειακά μέσα, επίσης για την επικοινωνία, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για δε τις περιφέρειες και την επικοινωνία των περιφερειών, επίσης είναι σαφές πως είναι ένα ανοιχτό πεδίο για το πώς θα δοθούν και από εκεί κονδύλια. Μιλάμε για ένα συνολικό κονδύλι, καθόλου ευκαταφρόνητο, της τάξης των 45 εκατομμυρίων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό θέτουμε το ζήτημα της διακομματικής συνεργασίας, συνένεσης, ενημέρωσης οπωσδήποτε στις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου για να μπορέσουμε να υπάρξει η υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με συγχωρείτε, από τα κανάλια, από τα ιδιωτικά κανάλια σε όλη αυτή τη φάση, αλλά και από την ΕΡΤ, κύριε Υπουργέ, θα σας πω δύο ζητήματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Πώς ακούστηκαν στον ελληνικό λαό οι απόψεις, διότι ακούσαμε περί πλουραλισμού, πολυφωνίας, τις βασικές αρχές και αξίες που έχει η κυβέρνηση, το Σύνταγμα, οι νόμοι και η προηγούμενη, είπε και ο Υπουργός, είναι υποχρεωτικά και για τον ιδιωτικό τομέα της πληροφόρησης ενημέρωσης. Πόσο οι πολίτες ακούσανε την αντιπολίτευση, τις προτάσεις, τις ενστάσεις, την κριτική, τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στην πρώτη γραμμή, τις αντιπαραθέσεις που υπήρξαν ή τις συνενέσεις που υπήρξαν. Δύο παραδείγματα θα σας πω. Πρώτον, αυτό το βήμα. Εδώ, μία ή δύο φορές τη βδομάδα, ευτυχώς, λειτουργεί απολύτως η Βουλή, κάνουμε
συζητήσεις, κατατίθενται προτάσεις από τα κόμματα, έγινε συζήτηση και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων την προηγούμενη εβδομάδα και από εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση πολύ ωραία επί όλων των θεμάτων που έρχονται διά των ΠΝΠ. Έτσι, πείτε μου πόσα λεφτά, σε ποια διάρκεια δελτίων ο ελληνικός λαός ενημερώθηκε για τις συζητήσεις που γίνονται εδώ πέρα μέσα. Και αν δεν υπήρχε το κανάλι της Βουλής, το οποίο την ίδια ώρα αναμεταδίδει, ουδής θα γνώριζε τις προτάσεις που κατατίθενται από τα κόμματα. Δεύτερον, και ξεκίνησα από αυτό για να μην θεωρηθεί ότι είναι θέμα μόνο του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεύτερον, οι αναλυτικές προτάσεις οι οποίες δοθήκαν σε διακαναλική συνέντευξη για το σύνολο των ζητημάτων, τα οποία θέσατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Οικονομία, υγεία, εργασιακά ζητήματα, θέματα δημοκρατίας που υπάρχουν, μεγάλα προβλήματα. Χθες το Eurogroup αποφάσισε αυτά που αποφάσισε σήμερα το πρωί. Ανοίγουν τεράστια ζητήματα. Υπάρχει χάος στις προβλέψεις. Χθες το συζητάγαμε εδώ με τον κύριο Σταϊκούρα. Κανείς δεν ξέρει αν θα είναι 5-10% η ύφεση, αν είναι διψήφια η ύφεση. Κανείς. Επ' αυτών των ζητημάτων που είναι η ζωή των ανθρώπων, πέραν της υγείας που είναι το πρώτο, ποιος απασχολείται, πού απασχολείται, τι πρόνοια υπάρχει, τι εφόρευση υπάρχει. Σας προφυλάσω από τώρα και τους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Μη μου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει αυτή την αρμοδιότητα. Διότι το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει τυπικά και αυτό αυτή την αρμοδιότητα, αλλά πρωτίστως η κυβέρνηση την έχει, διότι εσείς ο ίδιος είπατε από αυτό το βήμα ότι αναλάβατε αυτή την ευθύνη ακριβώς. Είναι μέρος η επικοινωνία των μέτρων τα οποία παίρνετε και με πράξεις συγκεκριμένες θέλετε αυτή την υπόθεση να την εφορεύσετε. Αλλά πέραν αυτού, σας λέω από τώρα ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει τη δυνατότητα και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σε θέση, από ό,τι φαίνεται, να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα. Δεν θα πω λεπτομέρειες από αυτού. Διότι βρίσκομαι σε άμεση επαφή και χθες μίλησα και με τον πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ, συζητήσαμε και ως κόμμα. Κάνω πρόταση, κύριε πρόεδρε, να κληθεί το Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αμέσως μετά το Πάσχα, να κάνουμε μια ευρύτατη συζήτηση για το εάν είναι σε θέση και για το εάν κάνει αυτή τη δουλειά για την οποία έχει κατά νόμο αυτή την αρμοδιότητα. Εγώ θέλω να σας πω ότι όχι από το ΕΣΟΥΡΟΥ, από δικά μας μέσα καταθέτω μίας μόνο μέρας, είναι 25 σελίδες, όλων των καναλιών λεπτό προς λεπτό το τι υπόθηκε στις ενημερωτικές εκπομπές. Είναι διαιδίων μέσων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είναι στις αρμοδιότητες μας. Δεν έχουμε καμία τέτοια αρμοδιότητα. Επιτρέψτε μου να σας πω, είναι ανατριχιαστική η εικόνα. Προσπαθήσαμε, σας επαναλαμβάνω, μέσω του ΕΣΟΥΡΟΥ να έχουμε μία εικόνα του τι σημαίνει. Είναι ανατριχιαστική. Υπάρχει ένα ενιαίο και μόνο αφήγημα, το οποίο είναι το κυβερνητικό αφήγημα, σεβαστό. Βρισκόμαστε σε συνθήκες συγκεκριμένες που οι περισσότερες ευθύνες αναλαμβάνονται από πλευράς της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς. Όλοι κρινόμαστε, όλοι είπαμε λογαριαζόμαστε και τώρα και λογαριαζόμαστε καθημερινά. Αλλά έχει καταργηθεί απολύτως η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, η αντιπαράθεση, η σύνθεση, η συνεργασία, η αναζήτηση συνένεσης. Δεν μπορεί να γίνει σε λευκή επιταγή, αλίμονο από πού σπου. Άρα λοιπόν, ετούμαστε, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την άνεση του χρόνου που μου δώσατε. Ετούμαστε το να γίνει συζήτηση, ακρόαση και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ετούμαστε σε κλίμακα διακομματική που θα δούμε πώς, διά της Βουλής, διά προτάσεων που θα κάνει και η κυβέρνηση, να υπάρξει με απόλυτη διαφάνεια η διαχείριση ή και η επιπλέον στήριξη, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πρότασή μας, των μέσων ενημέρωσης, του έντυπου τύπου, των περιφερειακών τύπων, των καναλιών κτλ. Μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση, δημιουργική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει πάνω σε αυτά. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο.
είναι έτοιμο. Προφανώς θα χρειαστεί να αλλάξει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι θέμα δημοκρατίας. Το είπαμε και χθες. Όλος ο κόσμος συζητάει από όλες τις πλευρές με μεγάλη αγωνία και για την υγεία του, αλλά και για το σήμερα και για το αύριο. Για όλες τις πλευρές, τις εκφάνσεις, τις πολύπλευρες εκφάνσεις και παγκοσμίως και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Αυτή η συζήτηση, αυτός ο δημόσιος χώρος πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν είναι δυνατόν να χειραγωγείται, να γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης, καναλιζαρίσματος, αποσιώπησης, απόκρυψης, επιλεκτικής ενημέρωσης, ακόμα και εκεί που υπάρχει υπερπληροφόρηση. Έλεγα χθες, κλείνω κύριε Πρόεδρε, στον κύριο Κοντοζαμάνη, ο οποίος ήταν παρόν εδώ, διότι καλό είναι παρόντο να λέμε και το κυβερνητικό στελεχόν, ότι παρακολουθούμε όλοι μας πράγματι στις 6 ώρα και ως πολίτες, αλλά και ως υπεύθυνοι την ενημέρωση που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης στα όρια της υπερπληροφόρησης πολλές φορές για πλευρές απολύτως αναγκαίες και το έχει ανάγκη αυτό ο κόσμος και από τον επιστήμονα τον κύριο Τσιόδρα και από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ό,τι θέλει δεν απαντάει ο κύριος Κοντοζαμάνης. Ό,τι θέλει δεν απαντάει. Επευλήθη 100 φορές επευλήθη η ερώτηση σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διορισμοί, με ποιες συνθήκες, σε ποια νοσοκομεία, ποιοι αριθμοί, ποιοι, πώς και τα λοιπά. Έχει περάσει ένας μήνας, δεν απαντάει. Να κάνουμε. Εάν υπήρξε στρατηγική για τις δομές, σήμερα από το πρωί τα κανάλια παίζουν την υπόθεση στη Λάρισα με τις δομές, με τη δομή που είναι εκεί τη συνοικία των Ρωμά. Από την πρώτη στιγμή είχε μπει από όλους τους υπεύθυνους στο θέμα των ιδιαίτερων δομών, των ιδιαίτερων ευπαθών ομάδων, των φυλακών, των προσφυγικών καταβλισμών, ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλει ιδιαίτερη στρατηγική. Δεν απαντάει. Ούτε ο κύριος Κοντοζαμάνης, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανείς. Άρα λοιπόν οι ενστάσεις και οι κριτικές σε αυτά τα ζητήματα, όπως και οι προτάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλες, για την υγεία, για την εργασία, για την οικονομία που κατατέθηκαν, όχι απλά δεν είναι αντιπολιτευτικές κορώνες, όπως είπατε κύριε Υπουργέ προηγούμενα, ελπίζω εν τη ρήμη του λόγου σας να το είπατε, αλλά είναι το απολύτως απαραίτητο πεδίο όπου η αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα πρέπει να καταθέτουν τις προτάσεις τους και είναι υποχρεωμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και είναι υποχρεωμένη η ενημέρωση που δίνεται στον λαό, η πληροφόρηση, η επικοινωνία να εμπεριέχει αυτούσιες αυτές τις προτάσεις και αυτό το ρόλο των κομμάτων του πολιτικού συστήματος. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.